Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πώς να κάτσω να... εκεί πιο πρέπει να είμαι για να είμαι στη μέση της κάμερας. Τι κάνετε? 17 Ιανουαρίου, φτάσαμε στα μισά της, του μήνα. Να πούμε καλησπέρα του Αγίου Αντωνίου. Γιορτάζουν όλοι οι φίλοι μας οι Αντώνιδες με όλα αυτά τα όμορφα ρητά. Θα μην ξέρετε εκείνη η ατάκα που είχαμε ακούσει στην Ανίτα. Αντώνη, έλα να με πάρεις. Λοιπόν, και όλα αυτά τα ωραία και για τον Αντώνη πόσο ωραία έχουν βγει. Βέβαια, εμείς τον Αντώνη τον ξέρουμε και τον ξέρουμε τους φίλους μας, ξέρουμε ότι είναι τρελόπαιδα. Εγώ να πω σε κάποιους φίλους που τους έχω χάσει λόγω Instagram τα χρόνια μου πολλά και την αγάπη μου για σήμερα. Και επειδή σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, που κάπου το χάσα και δεν θυμάμαι τι καλεσμένο είδα, ούτε με ενόχλησε κάποιος καλεσμένος για να έρθει. Και έτσι το χάσα. Και επειδή, λέω εντάξει, γιατί να τιμήσουμε τον Άγιο Αντώνιο. Και τον Άγιο Αντώνιο να τιμήσουμε και να πούμε μερικά πράγματα για το βίο του, μια και θα είμαστε εγώ, εσείς και η ευλογία των Αγίων. Και μετά να μιλήσουμε για έναν αείμνηστο κληρικό, καθηγητής κληρικός, Άγγλος καθηγητής κληρικός, που έγραψε για την ειρήνη του Θεού, τα μυστήρια ως τρόπος θεραπείας, δηλαδή τα μυστήρια που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, πώς μπορούν να μας θεραπεύσουν στην ψυχή μας. Μιλάω για τον Κάλιστος Γουέρ. Ο Κάλιστος Γουέρ. Θα πούμε δύο λόγια και για τον Κάλιστο Γουέρ, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον εορτάζοντα που πρέπει, κανονικά θα έπρεπε, και ίσως να είναι η ευκαιρία μάλλον, να ξεκινήσω και μια φορά το μήνα, μια φορά στους δύο μήνες, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Αγίους, στους βίους των Αγίων. Γιατί κακά τα ψέματα, οι Άγιοι είναι και αθάνατοι και μας διδάσκουν πράγματα και μας μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει θάνατος και υπάρχει μετέπειτα ζωή. Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι ξέρεις κάτι, είδα μπροστά μου τον τάδε Άγιο, με καθοδήγησε, με έσωσε, με βοήθησε στο τρακάρισμα, με βοήθησε στην αρρώστια μου. Πόσες μαρτυρίες υπάρχουν ανθρώπων που σου λένε ότι ήμουν στο νοσοκομείο και είδα έναν γιατρό με τα λευκά που μετά δεν υπήρχε μες στο νοσοκομείο, που με έσωσε. Δηλαδή οι Άγιοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και μιλάμε για τους Άγιους που έχουν φύγει από τη ζωή, που, δεν είναι, που έχουν φύγει από τη γη, έχουν μετατοπιστεί και έχουν πάει στον ουρανό. Και καλό είναι αυτό να το κάνουμε και να αφιερώνουμε έτσι. Εντάξει, μόνο η αλήθεια με τις ζήνες τα αφιερώνει ή στα μοναστήρια και σε αυτά, και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, και έτσι ξεκινήσαμε το απολυτίκιο του Αγίου Αντωνίου, για να πω και τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και μετά είπα να πούμε δύο πράγματα για το βίο του Αγίου Αντωνίου. Και αν προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για την ειρήνη του Θεού, επέλεξα έτσι, υπογράμμισα δύο-τρία πράγματα να μιλήσω και για το βιογραφικό, άμα το βλέπω βέβαια. Γιατί και με τα γυαλιά τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά, δηλαδή θέλει φακό. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Εντάξει, θα το δούμε. Για να σας έλεγα δύο λόγια για τον Κάλιστος Γουέρ. Λοιπόν, θα σας πω μετά. Λοιπόν, ο Άγιος Αντώνιος, αγαπημένος μας. Α, μετά από αυτά, θέλω να κάνω μια παρένθεση πριν κλείσουμε και να πω από την άλλη ότι να ασχοληθώ τέλος πάντων. Κάποια παρατράγουδα που συμβαίνουν και βλέπω έτσι στο Facebook που όλοι ονοματίζονται ποιητές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η άλλη κάθεται και φτιάχνει προφίλ ψεύτικα και κατηγορεί τον εαυτό της για να κάνει αρνητική διαφήμιση. Πανέξυπνη κοπελίτσα αυτή, μπράβο της. Κάνει αρνητική διαφήμιση για να προωθήσει το βιβλίο του άνθρωπού της, του άντρα της, της σχέσης της, δεν ξέρω τι της είναι. Μπράβο της, μπράβο της. Και εντωμεταξύ είναι τόσο, να το πω, τόσο άκυρη σε αυτό που έκανε, που φτιάχνει ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό το προφίλ την κατηγορεί και όταν της γράφω εγώ μέσα στο Messenger, μα γιατί τα λες αυτά τα πράγματα, δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
Μήπως είσαι ψεύτικο προφίλ που κάνεις απλά αρνητική διαφήμιση και είναι πολύ έξυπνο από σένα, ναι. Γιατί συνέχεια την αποκαλείς την κοπέλα όμορφη, όμορφη, όμορφη. Δεν είναι όμορφη κοπέλα. Άσε που μόνη της αυτοαποκαλείται ότι προωθεί τον εαυτό της σε άντρες και σε χορηγούς για να προωθήσει το φίλο της. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που κάνει αυτή η γυναίκα. Και εφόσον το γράφω αυτό, υποτίθεται ο εχθρός της, το παίρνει ο φίλος της το μήνυμα αυτό από τον εχθρό της, υποτίθεται, και μου το στέλνει. Δηλαδή, και από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ψεύτικο προφίλ που το δημιουργήσανε οι ίδιοι για να κάνουν αρνητική διαφήμιση, και όταν τους το λες, σε μπλοκάρουν και σε... Έτσι όμως, παιδιά, δεν νομίζω να προχωρήσετε. Δηλαδή, γράφω μία ποιητική συλλογή και μετά προσπαθώ να πατήσω επιπτωμάτων ή να κάνω ανοησίες για να την προωθήσω. Το δεύτερο βιβλίο, ρε παιδιά, θα είναι καμένο για καμένο. Λίγο συγκεντρωθείτε, δηλαδή, ας έρθουμε στα συγκαλά μας. Λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτό το κορίτσι, γιατί το είχα σε μια εκτίμηση και εγώ κατάλαβα ότι είναι ψεύτικο το προφίλ, γιατί λέει συνέχεια δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται την ομορφιά της και να προωθείτε στους χορηγούς. Και το είπε 4-5 φορές. Εκεί κατάλαβα ότι μιλάει η ίδια για τον εαυτό της. Και της το έγραψα και βέβαια με μπλόκαρε. Αυτό είναι λάθος, δεν θα πω ονόματα, απλά αν ακούνε και βάζουν την εκπομπή και ακούνε, γιατί τους έφερα εγώ εδώ πέρα, τα τίμησα αυτά τα παιδιά, τα έφερα εδώ, τα προώθησα και σε ένα διαγωνισμό που κάναν παλιότερα, είναι κρίμα από τη Θεσσαλονίκη, είναι. Λοιπόν, είναι κρίμα και θα ήθελα πάρα πολύ να μου κάνουν μια κλίση τηλεφώνου να το επιλύσουμε αυτό. Μόνοι σας βγάζετε τα μάτια σας, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα δικά μας και ας πάμε στον Μέγα Αντώνιο, που ο Μέγας Αντώνιος πρέπει να γίνει και το παράδειγμά μας. Α, να πω και για την πετυχημένη και ωραία συνέντευξη σήμερα του Γιώργου του Κουτελάκη στο Άρτικα 3 η ώρα το μεσημέρι που το είδαμε στην τηλεόραση. Στην εκπομπή, ξεχνάω το όνομα της εκπομπής, αλλά τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος. Γιώργο, γράφεις πάρα πολύ ωραία και στην κάμερα και νομίζω ότι όντως θα πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο και πολλοίς κόσμος ελπίζει για αυτήν την αλλαγή, Γιώργο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ μαζί σου πάντα και πάμε τώρα να πούμε τη βιολογία για το βίο του Αγίου. Το βίο του Αγίου. Δεν μου λες αυτό γίνεται, να γίνει Zoom. Ναι, εγώ δεν βλέπω κιόλας, αλλά τέλος πάντων, ούτε εδώ βλέπω λίγα πράγματα. Λοιπόν, σε κανέναν Άγιο της Εκκλησίας μας δεν έκανε τόσες και τέτοιες άγριες επιθέσεις από πειρασμούς ο διάβολος όσες αυτές που έκανε στο Μέγα Αντώνιο. Μεταχειρίστηκε ο δόλος όλα τα μέσα για να τον κρεμίσει, αλλά δεν μπόρεσε. Πάπλουτος, αλλά αγράμματος, το 251 μετά Χριστόν γεννήθηκε στην Αίγυπτο ένα μεγάλο και φωτεινό αστέρι της χριστιανοσύνης, ο Μέγας Αντώνιος. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν ένα μικρό χωριό, Κόμα ονομαζόμενο, που βρισκόταν ανατολικά της όχθης του ποταμού Νείλου στη νότια Μεμφίδα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς χριστιανοί. Μπορούσαν να δώσουν μεγάλη μόρφωση στο μικρό του Αντώνιο και να τον αναδείξουν μεγάλο επιστήμονα, αλλά τους φόβιζε η συναναστροφή στο σχολείο με τα παιδιά των ειδωλολατρών. Δεν θέλανε να χάσει την πίστη του το παιδί τους από την πλάνη της ειδωλολατρείας. Προτιμούσαν να δούνε το παιδί τους στον παράδεισο αγράμματο παρά γραμματισμένο στην κόλαση. Έμεινε λοιπόν εξαιτίας αυτού τελείως αγράμματος ο Αντώνιος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αναδειχθεί Μέγας, ο Μέγας Αντώνιος. Τα χρόνια μας πολλά και στον Πάτερ Αντώνιος Αγίους Αναργύρους να πούμε.
Οι γονείς του όμως φρόντισαν πολύ για τη χριστιανική ανατροφή του. Το μεγάλωσαν με τις αρχές του Ευαγγελίου και του δείξανε τους δύο δρόμους που θα τον γλιτώναν από τις παγίδες του διαβόλου. Το δρόμο του σπιτιού και το δρόμο της εκκλησίας. Στην ηλικία 18 ετών έμεινε ορφανός με μια αδερφή. Ο θάνατος των γονέων του τον έβαλε στην αρχή σε λύπη και σε βαθύ συλλογισμό. Κατάλαβε τότε πόσο μάταιος είναι τούτος ο κόσμος και πόσο γρήγορα είναι τα περάσματα των ανθρώπων και πόσο γρήγορα είναι το πέρασμα του ανθρώπου από αυτή την προσωρινή ζωή. Είναι και αστές λοιπόν της ζωής μας. Ναι, άμα δεν χάσει μερικούς δικούς ανθρώπους, πώς θα αντιληφθείς ότι κάτι συμβαίνει. Σωστό αυτό. Μια Κυριακή λοιπόν ακούει στην εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή στην οποία συζητάει ο Χριστός με ένα πλούσιο νεαρό και του δείχνει το δρόμο της τελειότητας και της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Χριστός, αφού ακούει τον νεαρό πλούσιο να του λέει ότι έχει ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, του γραμμίζει. «Εάν θέλεις, τέλειος είναι, ήπαγε πόλησένε σου τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και ακολούθησέ με». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου μπαίνουν μέσα βαθιά στην ψυχή του Μέγα Αντωνίου. Γυρίζει στο σπίτι του σκεπτικός και κυριευμένος από αγωνία νομίζει ότι η φωνή του Κυρίου τον καλεί και αυτόν είναι. Όπως εκείνον τον νέο, να τον ακούσει και να τον ακολουθήσει. Αμέσα ακούει τη φωνή του και χωρίς αναβολή πουλάει όλα του τα κτήματα από την πώληση του, πήρε πάρα πολλά χρήματα, το χρυσάφι όμως δεν του τράβηξε την καρδιά, το έδωσε στην εκκλησία, το μοίρασε στους φτωχούς και στους δυστυχισμένους. Αυτός κράτησε μόνο για την αδερφή του ελάχιστα χρήματα, έπειτα εμπιστεύεται την αδερφή του σε ένα κοινέωβιο παρθένων, σε ένα παρθενώνα, εκεί ζούσαν αρκετές γυναίκες μαζί και επιδόδουσαν σε έργα αγάπης. Φεύγει κι αυτός, όχι πολύ μακριά από το σπίτι του και άρχισε την ασκητική ζωή. Δεν υπάρχουν ακόμη μυστήρια την εποχή εκείνη συγκροτημένα όπως είναι σήμερα. Γι' αυτό καταφεύγει σε ένα ερημητήριο των περιχώρων. Εκεί βρίσκει ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει στην αρετή, να φτιάξει ψυχή ο άνθρωπος, χρήζεται άσκηση. Τα πάθη δεν βγαίνουν χωρίς αγώνα. Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγώ, έλεγε ο Παύλος. Δηλαδή, μήποτε άλλος κηρύξει εγώ αυτός ευδόκιμος γένομεν. Και προσευχόταν στο Θεό. Του ζητάει να τον βοηθήσει στον αγώνα του για τη σωτηρία της ψυχής του. Ξενυχτάει τώρα πολλές φορές στην άσκηση και στην προσευχή. Τρώει ελάχιστα, η τροφή του είναι ένα ξερό κομμάτι ψωμί και νερό. Τρώει μόνο μια φορά την ημέρα, μερικές μάλιστα μέρες περνούν χωρίς να βάλει τίποτα στο στόμα του. Άλλοτε πάλι γεύεται το ξεροκόμματο αφού περάσουν 3 και 4 μέρες εξαντλητικής νηστείας. Δεν νομίζω ότι εμείς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό τη σημερινή μέρα. Να τρώει μόνο ένα ξεροκόμματο. Αλήθεια, πώς θα μπορούσαμε να του μοιάζαμε. Και τώρα πάμε στους πρώτους πειρασμούς. Οι πρώτοι πειρασμοί. Ο διάβολος όμως βλέπει τη μεγάλη πρόοδο του Αντώνη στην αγιανοσύνη, ταράζεται και στεναχωριέται. Βάζει αμέσως τότε σε ενέργεια τις παγίδες και τα φοβερά σχέδιά του. Τον χτυπάει λοιπόν πρώτα με τα πλούτη και τις ανέσεις. «Είσαι κουτός», του λέει μέσα του, στη σκέψη του. «Άφησες τόσα πλούτη και ήρθες εδώ στην ερημιά να πεθάνεις από την πείνα και από το κρύο. Δεν βλέπεις τη δυστυχία που σε πνίγει. Ένα στρώμα δεν έχεις να στρώσεις. Ζεστασιά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι για σένα αυτός ο τόπος. Θα πεθάνεις κι είναι αμαρτία. Έπειτα μην ξεχνάς. Έχεις και αδερφή. Πώς την άφησες μόνη της. Είναι σωστό αυτό? Τι ευτυχισμένος είσαι τώρα εδώ σε μια μικρή σπηλιά. Όλοι οι άλλοι που ζουν στον κόσμο θα χαθούνε και εσύ μόνο θα σωθείς».
που βάζει τέτοιες ιδέες. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που ζουν στον κόσμο θα χαθούν και εσύ θα σωθείς επειδή είσαι σε αυτή την έρημη σπηλιά. Άκου λογισμούς που του βάζει και μας έτσι μας βάζει λογισμό. Αχ, πονηρός που είναι ο πονηρός. Λοιπόν, είναι άραγε σωστό αυτό που κάνεις. Όλες αυτές τις σκέψεις τις βάζει στο νου του Αντώνη ο Σατανάς και περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα. Θα τις δεχτεί, τι θα γίνει, θα υποκύψει ή όχι. Αλλά στις δύσκολες αυτές στιγμές του πειρασμού, ο Άγιος δεν λυγίζει. Προσεύχεται πολύ, παρακαλεί από τα βάθη της καρδιάς του το Θεό να τον βοηθήσει. Η προσευχή του, η νηστεία του και η θέλησή του νικούν τον διάβολο και τον τρέπουν σε φυγή. Δεν πρόκειται όμως να ησυχάσει ο διάβολος και βάζει μπροστά νέο σχέδιο, πιο τολμηρό αυτή τη φορά. Τον πολεμάει με τη σάρκα. Εκμεταλλεύεται γι' αυτό και αυτό ο άθλιος τη νεότητά του. Παρουσιάζει στη φαντασία του εσχρά θεάματα. Μεταμορφώνεται ο τρισάθλιος σε γυμνή γυναίκα και προσπαθεί εκεί στην ηρεμιά να τον σκανδαλίσει και να τον νικήσει. Μέρα νύχτα αγωνίζεται να τον κρεμίσει. Του παρουσιάζει κέντρα διασκεδάσεως και σκηνές οργείων. Κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει τους όλους σκοπούς του. Ο Άγιος όμως συνεχώς προσεύχεται. Μένει ξάγρυπνος και προσκαλεί το Θεό να του δώσει δύναμη να αντέξει σε αυτή την άγρια επίθεση των πειρασμών του διαβόλου για να επιτύχει μέχρι το τέλος την άμυνά του. Δεν τρώγει εντελώς τίποτα. Κόβει και αυτό το ελάχιστο ξερό ψωμί που έτρωγε κάθε βράδυ και μένει μέρες ολόκληρες νηστικός. Ο Σατανάς όμως δεν εγκαταλείπει τον αγώνα. Να το δόλωμα, η περηφάνεια. Τώρα είναι η ώρα να τον κάνουν να υπερεφημευτεί. Παρουσιάζεται λοιπόν ο δαίμονας στον Άγιο με μορφή μαύρου παιδιού και του λέγει: «Αχ, Αντώνιε, πολλούς πλάνεψα, πολλούς έβαλα κάτω και τους νίκησα, αλλά εσένα κουράστηκα για να σε πολεμώ. Νομίζω πως δεν θα επιτύχω, είσαι δυνατός, σε παραδέχομαι». Πήγε να του βάλει δηλαδή την υπερηφάνεια με αυτό. Να πει ο Μέγας Αντώνιος, «Α, κοίτα, τον νίκησα τον διάβολο, εκεί θα το είχε χάσει το παιχνίδι». Τώρα, και εμάς πολλοί μας πενεύουν και αυτά είναι λόγια του διαβόλου, για να νιώθουμε υπερηφάνεια και για να νιώθουμε... «Και ποιος είσαι εσύ», το ρώτησε ο Μέγας Αντώνιος. «Εγώ είμαι το πνεύμα της πορνείας και γαργαλίζω τους νέους στην πράξη αυτή». Ο Άγιος δεν υπερηφανεύεται όμως. Όπως περίμενε ο Σατανάς, δεν υπερηφανεύτηκε ο Άγιος Αντώνης. Δεν είπε από μέσα του «Τι είμαι εγώ, μπράβο, τα κατάφερα», αλλά δόξασε το όνομα του Κυρίου που του έδωσε τη δύναμη να νικήσει και είπε στο Σατανά, «Είπαγε πίσω μου, Σατανά, δε σε φοβάμαι». Αυτό πρέπει να το λέμε πολύ και να το λέμε και στις προσευχούλες μας και να το λέμε συνέχεια. Μέρες αθλήσεως. Μετά τους πειρασμούς, ο Άγιος προσεύχεται με πολύ πίστη. Η νηστεία και η σκληραγωγία γίνονται πιο αυστηροί. Εκτός από το ελάχιστο ψωμί που έτρωγε κάθε 2, 3 ή 4 μέρες, ούτε λάδι, ούτε κρασί. Ούτε καμιά άλλη τροφή έβαζε στο στόμα του. Κοιμότανε δε πάνω σε μια παλιά ψάθα ή και εντελώς κάτω στο χώμα. Για να ανεβάσει λοιπόν ακόμα πιο ψηλά τον αγώνα και την άθλησή του, τη χριστιανική καταφεύγει σε ένα παλιό τάφο και απομονώνεται. Εκεί του φέρνει λίγη τροφή, κατά καιρούς εις καιρούς, κάποιος ευσεβής χριστιανός. Αυτός ο τάφος ήταν ευρύχωρος σαν δωμάτιο. Να πω, ο Σατανάς όμως το επιτίθεται και πάει. Γεμάτη οργή λοιπόν και μίσος για την αποτυχία του διάβολος, ξαναχτυπάει τον Άγιο για να τον κάνει να γκρεμιστεί πίσω, να τον κάνει συγγνώμη να γυρίσει πίσω στον κόσμο και να τον ρίξει στην αμαρτία. Πηγαίνει τη νύχτα. Παίζει μουσική.
Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν, του παρουσιάζεται λοιπόν τη νύχτα. Με μορφή φιδιού, σκορπιών, λύκων, τυγραίων που το δαγκώνουν και του σκίζουν τις σάρκες. Πάντα ο Μέγας Αντώνιος με γενναιότητα λέει, δεν θα με νικήσεις. Ο αριθμός σας και ο θόρυβός σας δείχνουν την αδυναμία σας. Οι δαίμονες το χτυπούν τότε μανιασμένα και τον αφήνουν εκεί με πληγές ανέστητο και μισοπεθασμένο. Έτσι ανέστητο τον βρίσκει ο χριστιανός που του πήγαινε το πρωί το ψωμί του. Τον νόμιζε νεκρό, το μεταφέρει στο σπίτι του κοντά στους συγγενείς και τους γνωστούς του. Συνέρχεται όμως ο Άγιος τη νύχτα και γυρίζει πάλι στον τάφο του μαρτυρίου του. «Εδώ είμαι», φωνάζει ο Όσιος. «Δεν με φοβίζουν τα ψεύτικα μαστίγια σας. Κανένα μαρτύριο δεν θα με απομακρύνει από το δεσπότη μου Χριστό. Αγριεύουν οι δυνάμεις στη συνέχεια της μάχης που δίνουν». Παρουσιάζουν 1002. Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι εκπομπή. Παρουσιάζουν σε 1002 μορφές ερπετών και θηρίων και ο Μέγας Αντώνιος, χωρί να τα χάσει, είπε: «Εάν έχετε δύναμη ένας και μόνοι σας μπορούμε να μας... Αν είχατε δύναμη και ένας θα μπορούσε να με εξοντώσει, αλλά δεν έχετε δύναμη. Επειδή ο Κύριός σας έχει κόψει τα νερά και σας έχει αφήσει χωρίς δύναμη, γι' αυτό προσπαθείτε με το πλήθος, με την ψευτιά, με την υποκρισία να με φοβήσετε και γι' αυτό μεταμορφώνεστε σε τόσα θηρία. Εμπρός λοιπόν, εάν όμως δεν πήρατε άνωθεν εξουσία ενάντια μου, μη στέκεστε». Τους μίλαγε δηλαδή, «αν όμως δεν πήρατε», λέει, «τι ταράζεστε». Οι δαίμονες, ακούγοντας τα λόγια αυτά του Αγίου, έτριξαν τα δόντια τους και μια ακτίνα με θεϊκό φως κατέβηκε από τη στέγη του τάφου. Γαλήνη και ησυχία απλώθηκε παντού. Το κορμί του Αγίου δεν πονούσε πλέον και δεν υπήρχαν πληγές στο σώμα. Θεραπεύτηκαν από τον Κύριο. Ο μεγάλος ασκητής καταλαβαίνει τη θεία επίσκεψη και ρωτάει: «Πού ήσουν, αγλυκύτατε Θεέ μου, και δεν φανερωνόσουν από την αρχή να σταματήσεις τους πόνους του κορμιού μου. 16 χρόνια μέψεις ο σατανάς», ακούστηκε τότε μια φωνή που του έλεγε. Ακούστηκε μια φωνή λοιπόν που του έλεγε. Τι του έλεγε? Ναι. Ακούστηκε μια φωνή που του έλεγε. «Αντώνιε, εδώ ήμουνα. Όπως ο Πετρόπουλος με παρακολουθεί εδώ πέρα εμένα τώρα και βλέπω και κουνιέται αυτό, έτσι και ο Θεός παρακολουθούσε τον Αντώνιο. Γράφω εκπομπή, τι γίνεται εδώ? Αντώνιε, εδώ είμαι, Αντώνη. Και σε παρακολουθούσα ωράτος, αλλά πρόσμενα να δω τον αγώνα σου. Αφού λοιπόν δεν νικήθηκες, αλλά υπέφερες με πίστη, θα είμαι πάντα κοντά σου και θα κάνω το όνομά σου ξακουστό σε όλο τον κόσμο». Σηκώθηκε τότε ο Άγιος να προσευχηθεί. Βασικά δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Κάποιος μου πειράζει εδώ τα πράγματά μου. Κάτι κάνει ο φίλος μου εδώ, δεν είναι. Αυτό είναι ζωντανή εκπομπή, μήπως δεν ακουγόμουν και γι' αυτό. Τι κάνει, Αυτό που κοίταγα εγώ, γιατί προχωράει. Να, το είδες, παίζει μουσική. Εγώ συνεχίζω. Την πιο αυστηρή άσκηση λοιπόν του Μέγα Αντώνιου ήτανε κατά το 285 μετά Χριστό, θέλει να απομακρυνθεί περισσότερο από τον κόσμο ο Άγιος Αντώνιος και ξεκινάει για το σκληρό και δύσκολο δρόμο
της ασκήσεως. Περνάει τον ήλιο ποταμό και προχωράει προς τα βουνά της δεξιάς όχθης του, που προεκτείνεται προς την Αραβία. Ο σκοτεινός διάβολος πλημμυρίζεται από μίσος κατά του Αγίου, καθώς τον βλέπει να προχωρεί για μια πιο αυστηρή άσκηση και πρόοδο. Αγιοσύνη ταράζεται. Δεν το βάζει όμως κάτω. Ετοιμάζεται να τον σκαβαλήσει και να τον ρίξει την αμαρτία. Τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο Μέγας Αντώνιος προσπαθούσε όσο μπορούσε να μην είναι, να είναι μοναχός, να είναι μοναχικός, να είναι μακριά από τον κόσμο. Και πάλι εκεί στην ερημιά, στη μοναξιά, πάλι μέσα σε ένα τάφο, πάλι πήγαινε ο Τάγκαλος να τον πειράξει, να τον, να τον σκαδαλήσει. Τώρα γιατί το έκανε αυτό δεν ξέρω. Ήθελε να, τι να πω. Άρα αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς και να σκεφτόμαστε ότι τώρα ο Τάγκαλος έχει πάρα πολλούς ανθρώπους να βάλει για να μας ταράξουν και να μας σκανδαλίσουν. Είναι πολύ εύκολο τώρα, δεν είναι, δεν είμαστε στην ερημιά εμείς εδώ στον κόσμο. Πολλά μπορούν να γίνουν και να μας ταράζουν. Λοιπόν, Αργυρένιος δίσκος. Του πετάει λοιπόν στον δρόμο του, εκεί που βαδίζει στην έρημο, ένα μεγάλο αστραφτερό αργυρένιο δίσκο. Ο Μέγας Αντώνιος κοντοστέκεται για λίγο και λέει εκείνο που κατάρτισε παρομοιώδες. «Πόφεν δίσκον εν την έρημο, από πού βρέθηκε ο δίσκος στην έρημο? Δικαίη σου τέχνη είναι τούτο, διάβολε», είπε τότε ο Άγιος. «Θέλεις να με εμπέξεις? Δεν σου κάνω όμως τη χάρη. Χάρισμά σου λοιπόν, πάρε το δίσκο σου μαζί σου, την απώλεια στο σκοτάδι της κολάσεως του φρικτού βασιλείου σου». Μόλις όμως είπε αυτά, ο Όσιος, ο δίσκος έγινε άφαντος. Ο δαίμονας είχε νικηθεί και πάλι. Σε λίγο ο Μέγας Αντώνιος συναντάει μπροστά του άφθονο χρυσάφι, που άστραφτε και γυάλιζε με τη λάμψη του. Για το χρυσάφι αυτό δίνονται δύο εξηγήσεις. Η μία είναι ότι το παρουσίασε ο διάβολος στον Άγιο για να τον εμποδίσει από το θεόραστο δρόμο και να τον ανάψει τη φλόγα της φιλαργυρίας και του πλούτου και έτσι να του αλλάξει τα μυαλά του. Η άλλη εξήγηση είναι ότι το χρυσάφι αυτό παρουσίασε ο Θεός στον Άγιο για να δείξει στο διάβολο ότι ο Αντώνης ούτε από χρυσάφι παρασύρεται, ούτε με τίποτα άλλο αλλάζει την ευτυχία της πίστεως που νιώθει. Είναι στη Λιβική έρημο, Πισπύρη, που βρίσκεται το σημερινό Δαρ Ελ Μεϊμούν. Φτάνει λοιπόν ο Μέγας Ασκητής βαθιά στην έρημο. Εδώ αρχίζει ο Μέγας Αντώνιος να ζει σε πιο αυστηρή άσκηση, απομονωμένος από τον κόσμο εντελώς, βαθαίνει στα μυστήρια της ζωής και της δημιουργίας. 20 ολόκληρα χρόνια προσεύχεται, νηστεύει, ξαγρυπνάει και αντιστέκεται στους πειρασμούς του διαβόλου. Οι επισκέπτες που πηγαίνουν να το δουν ακούνε στο φρούριο άγριες κραυγές. «Φύγε από τον τόπο μας. Η έρημος είναι δικιά μας. Δεν θα μπορέσεις να αντέξεις τις μηχανές μας. Θα σε πιάσουμε στις παγίδες και στις ενέδρες μας». Οι επισκέπτες νομίζουν στην αρχή ότι οι φωνές είναι ανθρώπινες. Διαπιστώνουν όμως έπειτα ότι πουθενά δεν υπάρχουν άνθρωποι. Εκτός από τον γενναίο ασκητή, καταλαβαίνουν τότε την υπέθραπη που άλλη κάνει ο Άγιος με την πανουργία των διαβόλων και θαυμάζουν. Τότε ο Άγιος τους πλησιάζει γαλήνιος, ανοίγει την εξώπορτα του φρουρίου και τους λέει: «Μη φοβάστε αγαπητοί μου, αφήστε το δαίμονα να χτυπιέται, εσείς να κάνετε το σταυρό σας και να βαδίζετε άφοβα στο δρόμο σας». Ο οδηγός λοιπόν και διδάσκαλος ο Μέγας Αντώνιου. Το όνομα του Μέγα Αντώνιου έγινε ξακουστό. Ο θαυμασμός για την αυστηρή ζωή παρακινεί πολλούς να πάνε να τον δούνε. Πολλοί μοναχοί τον βλέπουν στο σαν φωτεινό παράδειγμα αγίας ζωής και θέλουν να το μιμηθούν. Όταν λοιπόν μαθαίνουν πού βρίσκεται, τρέχουν πολύ με χαρά κοντά του. Κοιτάζουν με απορία το κοπαλιάρικο σώμα και τα χάνουν. Αρκετοί που πάσχουν απαρρόστιες
Μόλις το βλέπουν, γιατρεύονται. Πολλοί δαιμονισμένοι λυτρώνονται από τα δεσμά του διαβόλου. Ο Μέγας Αντώνιος όλους του δίδασκε. Δεν ήξερε βέβαια γράμματα, αλλά λόγος του ήταν αλάτι ηρτημένο. Όσοι τον άκουγαν ένιωθαν αμέσως γαλήνη στην καρδιά τους. Μεγάλωνε ο έρωτάς τους για την αρετή. Έφευγε από το σώμα τους η ντεμπελιά για τους πνευματικούς αγώνες και από την ψυχή τους ο καταστρεπτικός εγωισμός. Μάθαιναν όλοι τους πώς να καταφρονούν τους πειρασμούς του πονηρού διαβόλου και πώς να πλησιάζουν περισσότερο τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε βίους Αγίων. Κάτι παίζει από κάτω, αλλά τέλος πάντων. Έπρεπε να διαβάζουμε βίων Αγίων για να... πώς το λένε, για να παίρνουμε να γιατισούμε προς μίμηση κι εμείς, να μπορούμε να τους μιμόμαστε. Λοιπόν, οι μάρτυρες λοιπόν στην Αλεξάνδρεια κοντά του. Κατά το 311 μετά Χριστόν, επί τη βασιλεία του αυτοκράτορα Μαξιμίνου, ξεσπάει άγριος διωγμός ενάντια των χριστιανών της Αιγύπτου. Τότε ο Άγιος αφήνει την έρημο, παίρνει μαζί του και μερικούς άλλους μοναχούς και κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια έτοιμος να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Στεριώνει τους μάρτυρες στην πίστη, τους δίνει κουράγιο, τους βοηθάει στις δύσκολες στιγμές τους και όταν δόθηκε εντολή να μην πατήσει μονάχα στα δικαστήρια ο μεγάλος ασκητής, δεν αλπάκουσε αυτό. Πήγε στα δικαστήρια, μπήκε και κάθισε σε σημείο που να τον βλέπουν όλοι. Α, έκαναν υπακοή στους ανθρώπους. Από τον αξιωθεί να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Άλλη όμως ήταν η βουλή των ανθρώπων, του Θεού. Α, πήγε εκεί πέρα γιατί μέσα του, κρυφό και γε, το να μαρτυρήσει για τον Θεό, να πει για τον Λόγο του Θεού, να μιλήσει για τον Χριστό και ήθελε να το πει και μες στα δικαστήρια και παντού. Και λέει, άνθρωπος αμαρτωλός είναι. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν, συγγνώμη, ενώ ησύχαζε στο κελί του, προχωράει προς τα εκεί ένας ανώτατος αξιωματικός ονόματι Μαρτιανός και του χτυπάει την πόρτα λέγοντας «Άνθρωπε του Θεού, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Έχω μια θυγατέρα που την ενοχλεί ο διάβολος. Αρρωσταίνει φοβερά. Ζητάω τη βοήθειά σου». Ο Άγιος απαντά τότε, «Άνθρωπε, τι θες, αμαρτωλός άνθρωπος είμαι κι εγώ, όπως είσαι κι εσύ. Εάν όμως πιστεύεις στον Χριστό, πήγαινε κάνε την προσευχή σου και θα εκπληρωθεί η επιθυμία σου». Εκείνος πίστεψε τότε ολόψυχα στο Θεό, γονάτισε και με πόνο ζήτησε τη βοήθειά του. Το θαύμα έγινε αμέσως. Θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Είδατε για άλλη μία φορά την ταπείνωση του Μέγα Αντωνίου. Δεν είπε, ναι, πάμε εγώ, έχω τη χάρη, πάμε να γιατρέψω την κόρη σου. Παρά έκανε αυτόν τον αξιωματικό να δυναμώσει την πίστη του στο Θεό. Γιατί του εξήγησε ότι κι εγώ ένας ταπεινός, αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, ούτε Άγιος είμαι, ούτε κανένας θαυματοποιό, ένας αμαρτωλός είμαι. Αυτός που κάνει θαύματα και βοηθάει είναι ο Θεός. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και αυτό θέλω να το πω σε όλους εκείνους που τρέχουν και ψάχνουν να βρουν πνευματικούς διορατικούς ή ψάχνουν να βρουν κληρικούς διορατικούς ή ψάχνουμε να βρούμε
και βλέπεις και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, γιατί ψάχνουν να βρούνε τον Άγιο. Μα όλοι, όλοι μας, είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Και όπως είχαμε πει και πέρυσι, μέσα από το βιβλίο του Χριστόδουλου του Μπίθα, του Πάτερ Χριστόδουλου του Μπίθα, οι Άγιοι βρίσκονται ανάμεσά μας, όλοι είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Και όσο περισσότερο πιστεύουμε στο Χριστό και προσευχόμαστε, τόσο περισσότερο είναι εύκολο να γιάσουμε. Να το πω έτσι απλά, λαϊκά. Αχ, τι ωραία που τα λέει. Στη μακρινή έρημο. Αποφασίζει λοιπόν να προχωρήσει για άλλο μέρος. Σκέφτεται να πάει στη Θηβαίδα. Παίρνει λοιπόν 2 καρβέλια ψωμί και κατεβαίνει στο ποτάμι. Εκεί περιμένει να φανεί κανένα πλοκάριο ή καμιά βάρκα για να περάσει απέναντι. Ξαφνικά ακούει μια φωνή να του λέει: «Πηγαίνεις, Αντώνη, οι όπλοι μου ζητούν να κάνω θαύματα παραπάνω από τις δυνάμεις μου. Φεύγω λοιπόν για να ησυχάσω στην Άνω Θηβαίδα», είπε ο Άγιος. «Και στη Θηβαίδα να πας, θα έρθουν να σε βρούνε για να ησυχάσεις λοιπόν, προχώρα βαθύτερα στην έρημο». «Και ποιος θα μου δείξει το δρόμο, αφού δεν τον ξέρω», ρώτησε ο Αντώνιος. Τότε η αόρατη φωνή του ουρανού του έδειξε να ακολουθήσει μερικούς αρκινούς που περνούσαν εκείνη τη στιγμή κοντά του, για να φτάσει έτσι στον τόπο που θα έβρισκε ησυχία και γαλήνη. Οι αρκινοί δέχτηκαν με χαρά να τον καθοδηγήσουν. Περπάτησε μαζί του στην έρημο 3 μερόνυχτα. Έφτασε τελικά κοντά σε ένα ψηλό βουνό που βρίσκεται στην περιοχή της Ερυθρέας. Εκεί βρήκε άφθονο γάργαρο και κρύο νερό. Κοντά στην Ερυθρά θάλασσα υπήρχαν δε και αρκετοί φοίνικες. Το σημείο εκείνο ήταν αρκετά έφορο. Εκεί τον άφησαν οι σαρικενοί κατά την επιθυμία του, αφού του έδωσαν προηγουμένους μερικούς άρτους. Ύστερα από λίγο καιρό μαθαίνουν οι μαθητές του που βρίσκεται με στοργή και αγάπη και τρέχουν κοντά του να του συμβολέψει στις δυσκολίες που συναντούν και πιο πολύ να τον προσέχουν και να τον φροντίζουν. Ο Μέγας Αντώνιος σκέπτεται τους σκόπους, την απόσταση και την ταλαιπωρία των μοναχών που τον εφοδιάζουν με ψωμί και τους λυπάται. Για να τους απαλλάξει λοιπόν από τα δρομολόγια, τους ζητάει να τους φέρουν σκαφτικά γεωργικά εργαλεία και λίγο στάρι για σπόρο. Όταν του φέρνουν αυτά που ζήτησε, επιδόθηκε στη μικροκαλλιέργεια. Έσκαψε τη γη και έσπηρε το σιτάρι. Έπειτα το φρόντιζε. Μόλις είδε ο Άγιος την εφορία της γης, αλλά και την ανάγκη των επισκεπτών του να θέλουν να βάλουν κάτι στο στόμα τους, φύτεψε και λαχανικά. Δεν τον άφησαν όμως τα άγρια ζώα σε ησυχία. Κατέβαιναν στην πηγή, έπιναν νερό και έπειτα έμπαιναν στα σπαρτά του και στον κήπο και τα κατάστρεφαν. Ο Άγιος έπιασε μια μέρα ένα από αυτά τα ζώα και του μιλούσε όπως μιλούν σε λογικούς ανθρώπους. «Γιατί με ζημιώνετε», του είπε. «Εγώ σας ζημιώνω». «Πηγαίνετε λοιπόν στο όνομα του Κυρίου και να μην ξαναπλησιάσετε». Και τότε έγινε το εξής θαυμαστό. Τα άγρια ζώα ούτε τον κήπο του χαλούσαν, ούτε κατέβηκαν άλλη φορά στην πηγή εκείνη για να πιούν νερό. «Έλα εσύ», είδε. «Ανάμεσα στα λιοντάρια. Μια νύχτα που ο Μέγας Αντώνιος αγρυπνούσε στην προσευχή, ο διάβολος μάζεψε όλα τα λιοντάρια της ερήμου και με αυτά τα περικύκλωσε στο καλύβι του. Βγήκε λοιπόν με θάρρος από το καλύβι του και μέσα στη νύχτα φώναξε δυνατά στα θηρία: «Εάν επηρεάσετε από το Θεό εξουσία εναντίον μου, τότε προχωρείτε και κατασπαράξτε με». «Αν έχετε από το Θεό εντολή να με κατασπαράξετε, τι κατασπαράξτε με. Εάν όμως σας έφερε εδώ με τη βία ο Σατανάς, πάρτε δρόμο και φύγετε. Είμαι δούλος του Χριστού». Τότε τα λοντάρια, βουβά σκορπισμένα με ορμή, σαν να τα χτύπησε ξαφνική καταιγίδα, φύγανε.
Ο δε Άγιος συνέχισε την προσευχή του. Ωραία αυτά που λέει. Διδάσκει και θαυματουργεί. Το όνομά του λοιπόν γίνεται πλέον ξαχωστό. Όλοι κάτι έχουν ακούσει για το μέγα και ασύγκριτο ασκητή της Ερήμη. Όλοι έχουν ανάγκη να ακούσουν κάτι από το φωτισμένο άντρα. Μοναχοί από μακρινά μοναστήρια τον καλούν για να του δείξουν και να ωφεληθούν από την παρουσία του. Εκείνος, για να ωφελήσει τις ψυχές του με ταπεινοφροσύνη, περνάει από μοναστήρι σε μοναστήρι, τους διδάσκει την αγάπη, την καρτερότητα, την πάλη με τη σάρκα. «Φυλάστετε», έλεγε, «από ρυπαρούς λογισμούς και σαρκικούς και σαρκικές ειδονές. Μην υποτάσσεστε χορτασία κοιλιάς, φεύγετε την κοινοδοξία και συνεχώς προσεύχεστε». Τα λόγια του θέρμαιναν τις καρδιές, δυνάμωναν την πίστη, δίνουν ζωή και όρεξη για θεία άσκηση και για αγώνες, αρετές και αγιοσύνη. Σε ένα από τα γυναικεία μοναστήρια συνάντησε και την αδελφή του, η οποία γριά πλέον είχε γίνει καθηγούμενη του μοναστηρίου. Μεγάλη χαρά πήρε από τη συνάντηση εκείνος ο Άγιος, το όνομα του Οσίου, όπου είπαμε ήταν πλέον γνωστό όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους εθνικούς τους ειδωλολάτρες, στους άρχοντες και στους βασιλιάδες. Μια μέρα επισκέπτηκε τον Άγιο ένας άρχοντας από το παλάτι του βασιλιά. Ο άρχοντας εκείνος, λεγόταν Φροντόν. Έπασχε δε από μια φοβερή αρρώστια. Από την αρρώστια του εκείνη κινδύνευσε να τυφλωθεί. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του Αγίου και τον παρακάλεσε να τον γιατρέψει. Ο Μέγας Αντώνιος, αφού του έκαμε μια προσευχή, του είπε «Φύγε, φύγε και στο δρόμο θα θεραπευτείς». Εκείνος όμως δεν έφυγε, περίμενε πρώτα να θεραπευτεί και έπειτα να αναχωρήσει. Τότε ο Άγιος του επανέλαβε «Όσο καιρό κάθεσαι εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πήγαινε λοιπόν και μέχρι όπου φτάσει στην Αίγυπτο θα γίνεις καλά». Τότε πίστεψε ο άρρωστος στην υπόσχεση του Αγίου, του Οσίου, πίστεψε όμως και στη δύναμη του Θεού και έφυγε ευχαριστημένο. Πολεμάει τις αιρέσεις. Το 338 μετά Χριστό, ενώ βρίσκεται σε βαθιά γεράματα, η Ορθοδοξία του ζητάει τη βοήθειά του. Οι Αριανοί ταράζουν τη γαλήνη της Εκκλησίας και προσπαθούν να παροποιήσουν την πίστη. Οι παρακλήσεις των επισκεπτών και των μοναχών να πάρει μέρος σε αυτή τη μάχη κατά των Αριανού τον ξεσηκώνουν. Κατεβαίνει τότε από τα βουνά ο Άγιος και προχωρεί σαν θεϊκός σύμφωνας προς την Αλεξάνδρεια. Έχει πρωταγωνιστεί, πολεμάει με ζωτικότητα την αίρεση. Αποκηρύσει τους Αριανούς και την αίρεσή τους. Την ονομάζει πρόδρομο του Αντίχριστου. Η διψασμένη μοναχή. Μια μέρα λοιπόν, εκεί στο ασκητήριο, είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί επισκέπτες. Συζητούσανε. Ο Άγιος σταμάτησε τη συζήτηση και τους είπε «Πάρτε μια στάμνα, γεμίστε την νερό και τρέξτε πίσω από αυτούς τους μεγάλους λόφους. Εκεί βρίσκονται δύο μοναχοί που θέλουν να έρθουν εδώ». Τους τέλειωσε όμως το νερό και ο ένας πέθανε από τη δίψα. Τρέξτε λοιπόν να προλάβετε τον άλλον που κινδυνεύει. Οι καλόγεροι έτρεξαν στο μέρος που τους έδειξε ο Άγιος, έφτασαν εκεί, ύστερα από ώρες ολόκληρης πορείας, είδανε δε τότε τι συνέβη, αυτό ακριβώς που τους είχε προεπεί ο Άγιος. Τα χάσανε και τότε δοξάζαν τον Θεό. Συνέφεραν έπειτα τον μοναχό που κινδύνευε να πεθάνει και γυρίσανε στο ερημητήριο του μεγάλου ασκητή. Ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Ευλόγιος. Ο Άγιος Ευλόγιος έζησε στην Αλεξάνδρεια. Αυτός βρήκε κάποτε στο δρόμο ένα γέροντα λεπρό και κατελημένο. Δεν είχε κανένα να το φροντίζει. Το λυπήθηκε και σκέφτηκε να τον πάρει σπιτάκι. Εκεί να τον περιποιηθεί και να, το, να, και να,
και να τον βρει η ψυχή του όπερ και έπραξη. Ο ευλόγιος εργαζόταν την ημέρα έξω για να μπορεί να εξοικονομεί τα προς το ζήν και το βράδυ φρόντιζε το γέροντα με κίνδυνο φυσικά τη ζωή του, διότι η λέπρα είναι μεταδοτική. Κατόπιν όμως μπήκε ο δαίμονας μέσα στο γέροντα και έβγαλε παραξενιές. Άρχισε να αναποδιάζει, να νευριάζει και να φωνάζει. «Να αφήνεις εδώ μονάχο μου και εσύ γυρίζεις, κάνεις τον Άγιο, είσαι υποκριτής». Δεν μπορούσες δε να τον ευχαριστήσει ο Βλόγιος με τίποτα και να τον καταπραίνει. Αυτή η αχαριστία και η αναποδιά του γέροντα διάρκησε 17 χρόνια. Τότε ο Άγιος Ευλόγιος σκέφτηκε να παρατήσει και να τον διώξει. Σηκώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι το οποίο θα επισκέφτηκε τότε ο Μέγας Αντώνιος για να τον ερωτήσει. Δεν το γνώριζε και για πρώτη φορά θα τον έβλεπε. Εκεί ήταν και άλλοι πολλοί που περίμεναν τον Άγιο Αντώνιο. Να ο Αντώνιος, φάνηκε που ερχότανε. Σταμάτησε όμως και φώναξε τον Ευλόγιο μέσα από το πλήθος, τον οποίο όπως είπαμε δεν είχε δει ποτέ ούτε ο Ευλόγιος ούτε ο Μεγαντώνιος τον Ευλόγιο. «Ευλόγιε», του είπε, «τι θέλεις εδώ εσύ? Τρέξε γρήγορα στη δουλειά σου, για να μην χάσεις το μισθό 17 ετών». Πράγματι ο Ευλόγιος γύρισε αμέσως στο σπιτάκι του και να ξαναπεριτυχεί το λεπρό γέροντα, όπως και πριν. Αλλά σε 3 μέρες ο γέροντας απέθανε και στις 40 μέρες του γέροντα απέθανε και ο Ευλόγιος. Αλλά ο Ευλόγιος θα πήγε στον παράδεισο. Αυτή είναι η ψυχή του Αμμού. Άλλη μια φορά, ενώ καθόταν ο Άγιος στο βουνό και συζητούσε με τους μαθητές του, είδε ξαφνικά μια ολόλευκη ψυχή να ανεβαίνει στους ουρανούς. Τη στιγμή δε εκείνη γινόταν μεγάλη χαρά. Πανηγύριζαν οι Άγιοι Άγγελοι, σηκώθηκαν αμίλητος ο Αντώνιος και κοίταξε εκπτωτικά τον ουρανό. Μακάριζε δε την ψυχή εκείνη που βάδιζε για την αιώνια χαρά του ουρανού. Παρακάλεσε δε μυστικά το Θεό να του φανερώσει σε ποιον άνοικε η λυτρωμένη εκείνη ψυχή. Τότε άκουσε μια φωνή από τον ουρανό και του είπε: «Αυτή είναι η ψυχή του Αμμού». Ο Αμμούν ήταν ασκητής στην ερήμο της Μητρίας, η οποία βρισκόταν πολύ μακριά από το Μεγαντώνιο. Οι μαθητές του Όσιο Αντώνη μόλις τον είδαν έτσι να χαίρεται και να θαυμάζει, το ρώτησαν: «Τι βλέπεις, τι συμβαίνει, ακούς τίποτα?» Και ο Θείος ασκητής τους είπε: «Την ώρα αυτή πέθανα μου, ο συνασκητής και ο φίλος μου». Οι μαθητές του τα χάσανε. Σημειώσαν όμως την ημέρα αυτή και την ώρα που είδε ο Άγιος ασκητής ξυπνητός στον δρόμο πως έφυγε ο Αμμούν. Και πραγματικά όταν αργότερα μάθανε το θάνατο του Αμμούν, είδαν ότι ήταν η ίδια και ώρα που το είπε ο Άγιος Αντώνιος. Έβλεπε την ψυχή ολόλευκη να ανεβαίνει στον ουρανό. Και όλοι όσοι μαθαίναν αυτά χαιρόντουσαν και θαυμάζαν το μεγάλο ασκητή της ερήμου Αντώνιο. «Διώχνει τα δαιμόνια». Με το πέρασμα των χρόνων, οι δαιμόνες εξακολουθούν να πειράζουν τον Άγιο, αλλά δεν ελπίζουν πλέον να τον νικήσουν. Αντίθετα, αρχίζουν τώρα να τον φοβούνται. Η προσευχή τους είναι πανίσχυρη, διότι η προσευχή του Άγιου Αντώνιου είναι πανίσχυρη, διότι η πίστη του είναι μεγάλη και η ψυχή του αγνή. Μια μέρα που ο Άγιος περνούσε στο ποτάμι ένα πλοκάριο, διότι ήθελε να επισκεφτεί το μοναστήρι του, ήρθε στη μύτη μια βρωμερή οσμή. «Κάτι βρωμάει φοβερά», είπε ο Μέγας Αντώνιος. «Μήπως κανένα ψάρι?» το ρωτήσαν. «Όχι, άλλη δυσοδεία νιώθω». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από τα μπάρη του πλοίου μια φοβερή κραυγή νέων. Είχε μέσα του δαιμόνιο και τον βασάνιζε. Τότε ο Άγιος έκανε θερμή προσευχή στο Θεό και απάλαξε τον νέο το μαρτύριο του διαβόλου. Τον άφησε ήσυχο, ήρεμο, γαλήνιο και υγιή,
να συνεχίσει την εργασία του και τη ζωή του, όπως οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι τότε καταλάβαναν ότι η βρωμιά εκείνη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο βρωμερός και απέσιος δαίμονας που βασάνιζε το νέο. Σε ένα άλλο πάλι νέο, ο διάβολος του έκανε φοβερά μαρτύρια. Τον καταντούσε έτσι ώστε να τρώγει τις σάρκες του. Τον βασάνιζε πολύ σκληρά. Οι γονείς του απελπισμένοι τον έφεραν στο Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος λυπήθηκε το νέο και είπε στους γονείς του ότι θα γρυπνήσει και θα προσευχηθεί για αυτόν. Αλλά μαζί του πρέπει να γρυπνήσουν και να προσευχηθούν και εκείνοι. Πράγματι κάνανε μια προσευχή πολύ κατανοητική. Κατά τα ξημερώματα όμως αγρίεψε ο άρρωστος. Όρμησε μολύ ενάντια του Αγίου και τον έριξε κάτω. Πικράθηκαν από την διαγωγή του παιδιού των οι δυστυχισμένοι γονείς. Ο Πολύποθος όμως από τα τεχνάσματα του διαβόλου ασκητή τους είπε: «Μη λέτε τίποτα ενάντια του παιδιού, δεν φταίει αυτό». Αλλά ο δαίμονας σποργίστηκε διότι πήρε εντολή από τον Θεό να βγει από μέσα του και να τον αφήσει ελεύθερο. Αυτό είναι το σημάδι ότι βγήκε το δαιμόνιο. Δοξάστε τον Θεό. Και πράγματι το παιδί ειρηνημένο έπειτα σηκώθηκε και φιλούσε ευτυχισμένα τα χέρια του Μεγάλου Αντώνιου. Ο Άγιος Αντώνιος μας δίνει λύσεις. Πώς πέρασε μια ώρα και δεν την καταλάβαμε. Όχι, γιατί... Ο Άγιος λοιπόν έδινε λύσεις σε σοβαρά προβλήματα πολλών μεγάλων αδρών. Όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την έγραφαν, που ζητούσαν και έγραφαν και ζητούσαν συμβουλές. Λοιπόν, εκείνος δεν ήξερε, του γράφανε και όλα τα προβλήματά τους και εκείνος απαντούσε. Βέβαια είχε έναν μοναχό που τον βοηθούσε και εκείνος τυπαγόραδε και εκείνος έγραφε αφού δεν ήξερε να γράφει. Τα γράμματα του γραφτήκαν όλα στην κοπτική γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα ήξερε ο Άγιος. Έπειτα δεν γίνανε και μεταφράσεις του στην ελληνική. Ο φέλιμος συνομιλητής, πολλές φορές που το ρωτούσανε πώς μπορεί να ζει χωρίς να διαβάζει βιβλία, τους απαντούσε με ευστροφία. Το δικό μου βιβλίο είναι η φύση των γεγονότων. Είναι η δημιουργία του μεγαλοδύναμου Θεού. Άλλωστε πάλι θέλοντας να παρηγορήσει ένα τυφλό μοναχό, δίδυμο ονομαζόμενο, του έλεγε: «Δίδυμε, διόλου να μην ταράσεσαι, διότι έχασες τις αισθήσεις οφθαλμούς. Αντίθετα, να χαίρεσαι, διότι έχεις ανοιχτά τα μάτια της ψυχής με τα οποία βλέπεις το Θεό και καταλαβαίνεις το φως το λόγο του. Όπου περνάει αφήνει το πλούτο της ψυχικής του εφορίας να ακτινοβολήσει. Ποτέ δεν ταράζεται, ποτέ δεν σκυθροπιάζει. Είναι πάντα γαλήνιος. Μα σαν πρόκειται να παλέψει για την πίστη του και να πολεμήσει τις αιρέσεις, φουντώνει και θεριεύει. Γίνεται αθλητής της πίστεως. Γίνεται δύναμη φοβερή και τρομερή που γκρεμίζει τις πλάνες των αιρετικών. Αντώνιος συν αποχαιρέτε. Τώρα ο Άγιος είναι πλέον πολύ γέροντας. Είναι 105 χρονών». Α, τόσο θέλω να φύγω τώρα. Μέχρι τότε τίποτα δεν ένιωσε στο κορμί του. Ποτέ του δεν αισθάνθηκε πόνο, υπηρετώ η δυστυχία σε όλη. Σε όλα ήταν ακμαίος και στο σώμα και στην ψυχή. Και όταν ήρθε ο χρόνος να αποχωριστεί η ψυχή από το βασανισμένο του κορμί, τότε προαισθάθηκε. Επισκέφτηκε πολλά μοναστήρια και έδωσε τις τελευταίες του οδηγίες. Είπε πώς να αγωνίζονται κατά του διαβόλου και να τον αποφεύγουν. Επέστρεψε στην έρημο, ζήτησε δε να μην μομοποιήσουν το σώμα του όπως συνήθιζαν οι Αιγύπτιοι, να μην κάνουν μομοποίηση το σώμα του όπως συνήθιζαν οι Αιγύπτιοι, αλλά να τα φύγει κοντά στην έρημο σε σημείο που να μην το ξέρει κανένας. Δεν ήθελε μετά θενάτιες τιμές. Λίγο προτού κλείσει τα μάτια του, λέει στους μοναχούς που βρίσκονται κοντά του ότι αφήνει τη Μιλωτή
του μανδύα του για το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος του την είχε χαρίσει κάποτε καινούρια. Κατόπιν ο Μέγας Αθανάσιος του φορούσε πάντοτε ως φυλακτό. Τους προβατίνους χιτώνες του τους άφησε στο μοναχό Σεραπιώνα. Έπειτα αφού τους κοίταξε κατάματα τους είπε «Ο Αντώνιος σας αποχαιρετά και φεύγει» και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την αμόλυντη ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν κατά επιθυμία του σε άγνωστο μέρος. Ο τάφος του έμεινε πράγματι άγνωστος. Ουδή ξέρει που ετάφη. Ήτανε 17 Ιανουαρίου 356 μετά Χριστόν. Έζησε 105 χρόνια. Τα χρόνια του να έχουμε. Τα χρόνια του να έχουμε. Του Μέγα Αντωνίου. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, για κάτσε να βάλω και λίγο έτσι να... Τι να βάλω όμως, να βάλω πάλι τα πολιτικά του Μέγα Αντωνίου. Τον ζηλώνει μετά στο καλύτερο σχολείο. Το βαπτιστή ευθείες τες τρίβεις επόμενος. Πάτερ Αντώνιε της ερήμου γέγονας οικιστής και την εσύ τι ρεύμα θα διαλέξεις? Το ρεύμα Maxi Home Fixed από το φυσικό αέριο με τη χαμηλότερη σταθερή τιμή στο ρεύμα σήμερα και για 8 μήνες. Απόκτησε το τώρα. Και έτσι κλείνουμε με τον Άγιο Αντώνιο. Και πάμε τώρα στον Καλίστο Γουέρ. Α, είπα εγώ εδώ μεταξύ εδώ πέρα, τα είπα για τον Αντώνιο. Α, να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν. Εσύ θα τη διαγράψεις. Άρα, πολλά παρατράγουδα βλέπουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αχ, Θεό μου. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος που πάμε για τον Καλίστο. Πάντως με τα γυαλάκια, το σγουρό, το μαλάκι, το πώς το λένε, μπορώ να με πω ότι γίνομαι έτοιμη, πάω κι εγώ για να γίνω το μοναστή για κάτσε να... Α, έτσι έπρεπε να κάνω εκπομπή. Σήμερα έτσι έπρεπε να κάνω.
Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια. Γιατί παίζουμε κιόλας, πρέπει να παίζουμε. Αχ, δεν μπορώ να διαβάσω καλά το βιογραφικό, ρε παιδί μου, γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Τι θα κάνω? Μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνω? Για να βάλουμε φακό, μήπως έτσι. Λοιπόν, μας λέει ο Καλίστος Γουέρ, ο θάνατος είναι εχθρός, διότι είναι μια αφύσικη κατάσταση. Ζούμε μέσα σε αυτή την αφύσικη κατάσταση, αυτή τη στιγμή της γεννήσεώς μας, ζώντας ως θανατική εμπειρία μερικούς επίμερους θανάτους. Επίμερους θανάτους είναι ο ύπνος, εμπειρία θανάτου είναι κάθε φυσιολογική μετάβαση σε στάδιο ορίμανσης. Καθώς βιώνουμε το θάνατο του παλαιού, σταδιακά εμπειρία θανάτου είναι η καθημερινή ζωή του γυράτος, ο χωρισμός από φίλους, ο τόπος, η απόρριψη, η άρνηση, η ανταπόκριση στην αγάπη. Αλλά στο βιβλίο αυτό συγγραφέας μας συλλογίζεται πιο πολύ για τους λόγους, τις αιτίες που γεννιούνται τα πάθη του ανθρώπου. Οι παραμυθητικές και επιμηνητικές ομιλίες του μοιάζουν να αποτελούν ένα εμβαθές σχόλιο απάνω στα διέξοδα της ύπαρξης και της αντιφάσεως που βιώνει ο πνευματικός άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Μας παραδίδει με αυτόν τον τρόπο μια μικρή αλλά φανταστική θεολογική εισαγωγή στις προϋποθέσεις και αφετηρίες της εκκλησιαστικής, θρησκευτικής, πνευματικών αλλά και σωματικών νοσημάτων μέσα από τη θεολογία της ειρήνης. Από την εισαγωγή του Κώστα Κορνάρ. Λοιπόν, τη μετάφραση την έχει κάνει ο Νικόλαος Ασπρούλης, εισαγωγή Κωνσταντίνου Κορναράκος. Να πούμε ότι ο Καλίστρο Γουέρ γεννήθηκε στην Αγγλία το 1934, έζησε ως λαϊκός αγγλικανός μέχρι και το 1958, οπότε σε ηλικία 24 ετών βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός και έγινε δεκτός στην Αρχιεπισκοπή της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1965 χειροτονήθηκε διάκονας, λαμβάνοντας το όνομα Καλίστος. Το 1966 χειροτονήθηκε ιερέας και αρχιμανδρίτης και ακόμα μοναχός στην Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Το 1982 αναδείχθηκε βοηθός επίσκοπου στο Αρχιεπισκόπου Θεσπρωτίων του Κυρίου και Μεγάλης Βρετανίας και το 1983 ηγείται των Διοικητικών Συμβούλων του Κόντρου Ορθόδοξου Πνευματικού Αγίας Θεοσεβίας και το 1966 ίδρυσε την Ελληνική Ορθοδοξία Κοινότητα της Αγίας Τριάδας στην Οδραβίδα. Από το 1973 συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής του Διαλόγου Ορθοδόξου Αγγλικών, είναι και μέσα Ορθοδόξων Άγγλων, οικουμενικός οργανισμός κτλ. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα, ζητώ συγγνώμη για το συλλαβισμό μου, διότι έχει γράψει και βιβλία. Να πω ότι αυτό το βιβλιαράκι μας το έκανε δώρο ο Αρχιεπίσκοπος Σιμεώνας Μύρνης σε όλες τις κυρίες που συμμετείχαν στο φιλανθρωπικό έργο στον έρανο της αγάπης και θα ήθελα παρακαλώ να ανοίγετε οι πόρτες. Όλες οι κοπέλες κάνανε παράπονα που δεν ανοίγαν οι πόρτες. Και ένα ευρώ να δώσετε δεν είναι κάτι, βρε παιδιά. Δεν είναι κάτι ένα ευρώ να δώσετε. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο λοιπόν μιλάει για πώς μπορούμε να έχουμε την ειρήνη μέσα μας. Βέβαια είναι αρκετά μεγάλο και μας δίνει έτσι κάποιες ιδέες πώς μπορούμε ας πούμε
Ο επίσκοπος Δικελίας επιλέγει να μιλήσει για τα πάθη των ανθρώπων στο μόνο χώρο που ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί ως όλη ψυχή και σώμα, στο ιατρείο της Εκκλησίας, μέσα σε σκηνικό Ευλάβεια και Ιλάρου Φώτους, εκεί όπου λειτουργείται η θυσία της αγάπης και του ανθρώπου στο ναό της ενορίας των Αγίων Στεφάνου και Γερμανού στο χωριό Βέντελ, ένα μικρό παράδεισο στην άκρη ενός εθνικού πάρκου στην καρδιά της Βουργονδίας, περίπου 120 μίλια νοτιοανατολικά του Παρισιού. Υπενθυμίζει ότι στο λειτουργικό χώρο χρόνο ο άνθρωπος διδάσκεται βιωματικά τα μυστήρια της σταυρωμένης αγάπης προς χάρη της δικής του θεραπεία. Και να εδώ λέει και κάποια λόγια του Ιωάννη του Κροσπινάδη, «Ιδούν πίτριν φάγεται» περιέχει η άβυσσος της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, ως τέλεια αγάπη. Η αγάπη του αγκαλιάζει τα πάντα, η ακαταμάχητη αγάπη. Τι μπορούμε να αντιπροσφέρουμε στο Θεό για αυτή τη χειρονομία αγάπης. Λοιπόν, και έχει διάφορα εδώ πέρα τώρα, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να το διαβάσω όλο. Καθαρή, λέει, η διαφορά φαίνεται μέσα στον άνεμο που ακινείται με τη μορφή βουνού και όταν παθείτε. Δόξασε το Θεό με το σώμα σου. Αυτό τώρα σημαίνει, τι σημαίνει. Καταρχάς, λέει, συγχωρέστε, είμαι για την καθυστέρηση. Έχασα το τρένο μου στο κάνα. Α, εδώ πέρα το λέει σαν ιστορία, Έχει μια ιστορία. Και εδώ πέρα λέει πώς μπορούμε να θεραπεύουμε το σώμα μας με το Χριστούλη. Εσύ ο άνθρωπος μοναδικός, ολάκινη τη δημιουργία του Θεού, ανήκεις και στις δύο τάξεις. Ο άνθρωπος μόνο αυτός διαθέτει μια διπλή φύση, τόσο υλική όσο και πνευματική. Ο Άγιος Γρηγόριος συνεχίζει μιλώντας για τον άνθρωπο ως επίγειο, αλλά ταυτόχρονα ουράνιο έμφορο, αλλά και αθάνατο, ορατό, αλλά και αόρατο, σε ίση απόσταση μεταξύ μεγαλείου και ταπεινότητας. Ένα «ον» που διαθέτει ταυτόχρονα πνεύμα και σάρκα, επιθυμώντας να δημιουργήσει ένα και μόνο πλάσμα από τα δύο επίπεδα της κτήσης, τόσο από την ορατή όσο και από την αόρατη φύση, συνεχίζει ο Γρηγόριος ο δημιουργός λόγος. Έφτιαξε τον άνθρωπο, λαμβάνοντας το σώμα από την ύλη την οποία είχε προηγηθεί, δημιουργεί και δίνοντας του πνοή, ζωή και νοητή ψυχή. Και την εικόνα του Θεού, σύμφωνα με τις γραφές, έφτιαξε τον άνθρωπο ως ένα δεύτερο σύμπαν, ένα μέγα σύμπαν μέσα σε ένα μικρότερο. Αυτά για να καταλάβουμε ότι το σώμα μας ναι, μην είναι ναός, και ένα μικρότερο σύμπαν είναι το σώμα μας. Το σώμα μας είναι ένα μικρό σύμπαν και έχει μπει ψυχούλα μας μέσα. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας, να το κρατάμε καθαρό. Καθαρό δεν εννοούμε να το πει και αυτό βέβαια, και να το κλαίμε και να το πω και να μπορούμε να μιλείς. Καθαρό από την αμαρτία. Όσο μπορούμε. Θέλω εγώ αυτά διαβάζω και καταλαβαίνω ότι θα με φάνε τετάρταρα. Επομένως, αυτό που ζητάμε από εσάς σήμερα το απόγευμα είναι να ανανεώσετε την καρδιά σας, την αίσθηση του θαυμάτους ενώπιον στο μυστήριο του προσώπου. Εξομολογήστε ότι φοβερός εθαυματώθη. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γένος την σποδρά. Όπως αναφέρνει ο Ψαλμός 138-14. Εδώ λέει πάλι το κεφάλαιο 2, που αυτό θέλω να το διαβάσει κάποιος δικός μου άνθρωπος συγγενής, ότι προσεγγίζουμε τον Χριστό ως ιατρό. Το πραγματικό νόημα της εξομολογήσεως και του χαρίσματος είναι αυτό.
Ο Χριστός είναι ο γιατρός μας. Σε εκείνον πάμε και μιλάμε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τι κάνετε, λέει, εσείς εκεί στο μοναστήρι? Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Πέφτουμε στην αμαρτία και προσπαθούμε να ξανασηκωθούμε. Δεν πτωούμαστε. Δεν λέμε ότι ποτέ δεν θα σωθούμε. Μας αγαπάει ο Χριστός και θα σωθούμε. Μα όλους μας αγαπάει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη και περιόριστη. Ούτε εκδικείται, ούτε τιμωρεί ο Χριστός. Τίποτα δεν κάνει. Ασθενείς εμήν παρακαλείστε μεν πρεσβυτέρων της Εκκλησίας και προξελθήσεν επί αυτών ελέφανταν αυτών έλεον και ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κοιμώνταν και γερνήν αυτόν ο Κύριος και αμαρτωλών. Υπέπτου την αυθήσεν αυτούν εξομολογήσεν αλλήλους τα παραπτώματα και εύχεσθεν υπέρ αλλήλων. Όπως ίσταται, πολλήν ισχύν δε εις δικαίων ευελίχθησεν. Λοιπόν, εδώ στο απόσπασμα του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου μιλάει για τη θεραπεία τόσο του σώματος όσο και της ψυχής. Μιλάει για τον ασθενή, ο οποίος θεραπεύεται μέσω της επάλληψής του με έλεον, όπως επίσης και ότι ο ασθενής θα συγχωρεθεί. Επομένως, η θεραπεία του σώματος και της ψυχής πάνε μαζί. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο με ολιστικούς όρους, ως μια ιδιαίτερη ενότητα. Το σώμα δεν θεραπεύεται ξέχωρα από την ψυχή, ούτε η ψυχή ξέχωρα από το σώμα. Και τα δύο είναι αλληλεύοντα. Ο Άγιος Ιακώβ μιλάει την ίδια στιγμή για τον ασθενή, που σηκώθηκε από το κρεβάτι του έχοντας θεραπευτεί από φυσική άποψη, αλλά μιλάει και για τη συγχώρεση των αμαρτιών μέσα στην εξομολόγηση. Κάνει λόγο επομένως και για την πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό πρέπει να εξομολογούμαστε, γιατί θεραπευόμαστε πνευματικά. Ωραίο βιβλίο και ευκολοδιάβαστο. Το νομίζω ότι σε ένα απόγευμα το διαβάζουμε. Ολοκληρώνει εδώ το κεφάλαιο με ένα πρόθεμα όχι ενός ορθόδοξου αλλά ενός προστετάντη λουθυριανού συγγραφέα. Μιλώντας για την εξομολόγηση σημειώνει: ποιος μπορεί να αρνηθεί χωρίς να βιώσει μια απώλεια τη βοήθειά του? Ο Θεός έκρινε απαραίτητη να μας προσφέρει. Άρα αυτό που είπαμε, ότι ο Θεός όλους μα όλους μας αγαπά. Ειρήνη και θεραπεία. Λοιπόν, ειρήνη και θεραπεία. Αυτό, αν έχουμε ειρήνη στην καρδιά, θεραπεύονται όλα. Πρόκειται για μια πορεία διπλής κατεύθυνσης. Προσευχή μας υπέρ την ειρήνη είναι μια κίνηση η οποία συνδέεται από μια απάντηση. Το δώρο της ειρήνης από την πλευρά του Θεού. Το αποτέλεσμα της ειρήνης είναι η ενότητα με τον εαυτό μας, η ενότητα με το Θεό και με τους άλλους γύρω μας. Η ενότητα, έτσι αποτελούν ουσιαστικά γνωρίσματα του ευχαριστιακού ερωτασμού. Και τώρα ας θυμηθούμε τα λόγια του Πλάτωνα. Αυγή της αλήθειας είναι ο θαυμασμός των πραγμάτων σας. Ζητώ αυτό το βράδυ να ανανεώσετε την αίσθηση του θαυμασμού ενώπιον του τελικού μυστηρίου, του φοβερού μυστηρίου της ευχαριστίας. Ξεκίνησε με τα λόγια του Άγιου Ιωάννη του Κροστάντη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους εξοχήν ευχαριστριακούς ιερέες. Λοιπόν, μετά είναι η ειρήνη, προήλθεν η θεραπεία στην ενορία, την τοπική εκκλησία και τον κόσμο. Εννοείται ότι πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, είναι πολύ ωραίο, θα το διαβάσω άλλη φορά καλύτερα, αλλά έτσι πήρατε μία γεύση. Από εδώ τι θα διαβάσω. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα.
Βλέπουμε, λέει, στο σημερινό Ευαγγέλιο πως η ειρήνη πάει μαζί με το φορητό, με το φορτίο του Σταυρού, έχοντας δώσει ειρήνη στους μαθητές, τότε ο αναστήθεν Χριστόν τους δείχνει αμέσως τα σημάδια του Σταυρού. Άρα, έχοντας με το Χριστό ένωση, αυτόματα έχουμε και ειρήνη. Ο σωματικός θάνατος ως εμπειρία θεραπείας. Α, ωραίο κεφάλαιο αυτό. Το θέμα αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε μαζί ήταν να διερευνήσουμε το νόημα της ειρήνης από την άποψη της θεραπείας και της ολότητας. Έτσι, καταρχάς, μιλήσαμε για την ολότητα του ανθρώπου και στη συνέχεια αρχίσαμε να μιλάμε για τα μυστήρια και την Αγία την εξομολόγηση ως μυστήριο. Θεραπεία στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη λειτουργία, το ζήτημα της ειρήνης κτλ. Κτλ. Α, εδώ τώρα πού θα βρω εγώ κάτι έτσι για να μπούμε λίγο στο νόημα αυτού του κεφαλαίου. Ο θάνατος είναι πιο κοντά από ό,τι πραγματικά φανταζόμαστε. Η ώρα του θανάτου είναι η οποιαδήποτε στιγμή. Δεν πρόκειται απλά για ένα μακρινό γεγονός στο τέλος της επίγειας υπαρξής μας. Αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα που υπάρχει γύρω και μέσα μας διαρκώς. Καθώς ζωή είναι και μια μορφή θανάτου. Πεθαίνουμε κάθε στιγμή. Αλλά στην καθημερινή αυτή εμπειρία του θανάτου, ο κάθε άνθρωπος συνοδεύεται από μια νέα γέννηση. Κάθε άνθρωπος την ίδια στιγμή μια μορφή ζωής. Ζωή και θάνατος δεν είναι αντίθετα, αλληλοαποκλειόμενα, αλλά συνδέονται στενά. Ολάκερη η ύπαρξή μας αποτελεί ένα μείγμα θνητότητας και ανάστασης. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως αποθηκήσεν και ειδού ζών. Ολάκερη η ζωή είναι διαρκώς Πάσχα, ένα πέρασμα από το θάνατο στη νέα ζωή. Δεν θα πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε το θάνατο μόνο του, αλλά πάντοτε μαζί με την Ανάσταση. Ας σκεφτούμε τώρα για τον κύκλο της ζωής μας και στο σημείο αυτό αντλώ από μια ομιλία η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα μερικά χρόνια. Καθώς το 95 των ανθρώπων πεθαίνουν στο κρεβάτι τους και όμως καθώς μεγαλώνω προσμένω τότε θα πάω στο κρεβάτι μου για να κοιμηθώ. Όταν πέφτει κανείς για ύπνο το βράδυ, είναι σαν να προηγείται το θάνατο, αν και δεν πρόκειται για μια τρομακτική εμπειρία. Και τούτο διότι η προσέγγιση αυτή του θανάτου συνδέεται πάντοτε από μια προσέγγιση της Ανάστασης το πρωί. Όταν ξυπνάμε το επόμενο πρωί, είναι ως ένας ο κόσμος να έχει ξαναδημιουργηθεί. Μου αρέσει πάρα πολύ η εβραϊκή προσευχή «Ευλογημένος είσαι, Κύριε ο Θεός, ο Βασιλιάς του Σύμπατος, που κάθε πρωί δημιουργός του κόσμου από την αρχή». Επομένως, πέφτοντας για ύπνο κάθε βράδυ και ξυπνώντας κάθε πρωί, είναι σαν να περνάει κανείς από το θάνατο στη νέα ζωή. Θα είναι έτσι άραγε ο θάνατος, λέει, θα φοβόμαστε. Αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το διαβάσω κάποια στιγμή. Λίγο πριν το δείπνο, λοιπόν, πήγε στο νου, στο ναό, από όπου υπήρχαν, για να δούμε τώρα να κλείσω, με αυτό θα κλείσω. Εκεί βρίσκεται, λέει, χαραγμένο στον αδερφό Ηλίου ο ύμνος του δημιουργήματος. Διάβασε τα λόγια του Αγίου Φραγκίσκου που γράφτηκαν λίγο πριν το θάνατό του. «Άνον Κύριε το Θεό μου και των αδερφικών σωματικών θάνατό μου». Ο θάνατος είναι μέσω της επιστροφής μας στο Θεό. Είναι μια συνάντηση με τον Χριστό. Θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε μια πράξη λειτουργία, λατρεία, σε μια εμπειρία θεραπείας. Είναι φίλος και όχι εχθρός. Είναι μια αρχή, όχι ένα τέλος. Μου έρχονται στο μυαλό στο σημείο αυτό τα τελευταία λόγια του Ρώσου στοχαστή πρίγκιπα Τρουμπετσκόη πριν πεθάνει. Είπε: «Οι βασιλικές θύρες είναι ανοιχτές. Η μεγάλη λειτουργία πρόκειται να ξεκινήσει». Πολύ ωραίο, να σας το δείξω και το βιβλίο. Ένα μικρό βιβλιαράκι που θα το διαβάσω σε έτσι, εύκολο είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για σήμερα. Ήταν έτσι λίγο απρόσμενη εκπομπή. Δεν θυμάμαι τι είχα πει ότι θα έχω σήμερα. Ξέχασα τον καλεσμένο μου και δεν με πήρε και κανείς να με ειδοποιήσει. Βέβαια, μεγάλη τιμή
του Μέγα Αντώνιου που γιόρταζε σήμερα, όπως και τον Καλίστο που γνωρίσαμε, που έχει κάνει και ωραίο έργο στην Αγγλία, στη Νέα Υόρκη. Και πρέπει να τους γνωρίζουμε όλους αυτούς τους κληρικούς. Να, ένας μελλοντικός Άγιος. Δεν έχει αγιάσει, δεν έχει γίνει όρθιος, αλλά έχει προσφέρει. Εντάξει, μπορεί να στο μέλλον να γίνει και εκείνος Άγιος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πέρασε πολύ ευχάριστα η ώρα. Την επόμενη Τετάρτη, ραντεβού πάλι μαζί. Τώρα τι θα έχω, δεν γνωρίζω, θα δείξει. Δεν θυμάμαι, έχω ξεχάσει. Άχω. Είναι η αρχή Αλσχάιμερ, να πω. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να σας προσκαλέσω το Σάββατο, την Κυριακή, 11 η ώρα στο Γαλαξία γίνεται η κοπή της πίτας της Ένωσης Κρητών Νέας Μύρνης. 11 η ώρα το πρωί. Σας περιμένουμε στο Γαλαξία. Να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε των Ιβρίων η κοπή πίτας Κυριακή και ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα με το έργο που κάνουν οι Ιβροί. Κάνουν μεγάλο έργο. Στην Ήβρο δημιουργούν γυροκομεία, σχολεία. Προσπαθούν η Ήβρος να ξανακατοικηθεί. Και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Σας αγαπώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Μια μισό. Το διάλειμμα. Έχασα το διάλειμμα τώρα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Μαζί μας είναι ο Πάνος Κουρλέτης. Μαζί μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Σπανάκη.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Κουμεντάκο. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον Δημήτρη Στρατούλη, τον Παναγιώτη Μπενούκα και τον Γιώργο Οικονόμου. Μαζί μας έχουμε την Νίκη Κεραμέως. Κοντά μας έχουμε τον Μάκη Βορύδη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Δημαράς. Μαζί μας έχουμε την Ιωάννα Γελεστάθη. Μαζί μας έχουμε την Τζέννη Παπαδοπούλου. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μαραβέγιας. Μαζί μας είναι ο Κύριλλος Παπασταύρου. Κοντά μας έχουμε τον Τάσο Γαϊτάνη. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Ρωμανιά. Μαζί μας έχουμε τη Δέσποινα Σπανού. Μαζί μας είναι ο Αργύρης Δινόπουλος. Κοντά μας έχουμε τον Σάβα Καλεντερίδη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Ξυπολιτάς. Μαζί μας είναι ο Γαβριήλης Σακελαρίδης. Μαζί μας έχουμε τον Πάνο Ευθυβουλίδη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Δέρβος. Παναγιώτης Γεωργούτσος είναι μαζί μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπουγελέκα. Μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον Δημήτρη Κάναβο. Καλημέρα. Μαζί μας έχουμε τον Βουλευτή Β' Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ, είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Τόλιο. Μαζί μας έχουμε την Άννα Καραμαλή. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Καλιάνο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Δένδιας. Κοντά μας είναι ο Χριστός Μπουκόρος. Ο κύριος Πάνος Καμένος, πρόεδρος του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Ο κύριος Σπύρος Γαλινός, Γενικός Γραμματέας του Κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι κοντά μας. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Μαζί μας έχουμε τη Ζωή Ράπτη. Κοντά μας έχουμε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Μαζί μας έχουμε τη Γεωργία Γενιά. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Κατσαφάδο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κωστόπουλος.